Ξεκινάω λέγοντας ένα μεγάλο ευχαριστώ στον κύριο Αβιέρη Τσιρόνη της Free Voice Records, της δισκογραφικής εταιρείας της Κεντρικής Ελλάδας. Σας ευχαριστούμε που διαλέξατε τη στυλίδα για να κάνετε αυτό το πολιτιστικό γεγονός που αφορά στο τραγούδι γιατί και στη μουσική. Εμείς οι Έλληνες αγαπάμε το τραγούδι, αγαπάμε τη μουσική, τραγουδάμε τη χαρά μας, τραγουδάμε τη λύπη μας, τραγουδάμε την κρίση, τραγουδάμε γενικότερα σε όλα μας τα αισθήματα και τα συναισθήματα. Τραγουδάμε και γι' αυτό χαιρόμαστε που ένα τέτοιο πολιτιστικό γεγονός που αφορά στη μουσική και στο τραγούδι θα γίνει στην πόλη μας. Χαιρόμαστε γιατί για άλλη μια φορά θα γίνει κάτι το οποίο θα προσελκύσει, θα φέρει κόσμο στη στυλίδα και στις μέρες που ζούμε αυτό είναι πάρα πολύ καλό. Και κύριε Τσιρόνη, αφού σας ευχαριστήσω για μια ακόμη φορά, θα σας δώσω το λόγο. Χαιρόμαστε που σας έχουμε κοντά και έτσι μας δίνεται η ευκαιρία να σας παρουσιάσουμε ένα νέο φεστιβάλ τραγουδιού εδώ στην περιοχή, που ελπίζουμε να έχει μεγάλη απήχηση και αποδοχή από όλους όσους δημιουργούν και αγαπούν το ελληνικό τραγούδι αλλά και τη μουσική γενικότερα. Το πρώτο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Τραγουδιού Στερεάς Ελλάδας αποτελεί μια προσπάθεια της δισκογραφικής της Στερεάς Ελλάδας, της Free Voice Records, και σαν κύριο σκοπό έχει την ανάδειξη νέων δημιουργών και καλλιτεχνών. Μέσα από αυτή τη διαδικασία, πιστεύουμε ότι θα διαφανούν οι νέες στάσεις και προτάσεις που η νέα γενιά καλλιτεχνών έχει να κάνει. Αυτός είναι και ο λόγος που καλούμε τους δημιουργούς να στείλουν δικά τους τραγούδια, δικές τους δημιουργίες και όχι ήδη υπάρχοντα. Θέλουμε αυτή η διοργάνωση να αποτελέσει τόσο θεσμό για την περιοχή, όσο και ένα ραντεβού νέων τραγουδοποιών από όλη την Ελλάδα, που σαν σημείο αναφοράς θα έχουν το Πανελλήνιο Φεστιβάλ Τραγουδιού Στερεάς Ελλάδας. Θα ήθελα και εγώ με τη σειρά μου να ευχαριστήσω τον Δήμαρχο Στυλίδας και γενικότερα όλο το Δήμο και τα παιδιά που εργάζονται εδώ πέρα, γιατί έχουν υποστηρίξει από την αρχή με θερμότητα και εξαιρετικό ενδιαφέρον αυτή την προσπάθεια. Η σημαντική αυτή βοήθεια ελπίζουμε ότι θα είναι κέρια σημασία και θα συμβάλλει καθοριστικά στην επιτυχία του φεστιβάλ, το οποίο αυτή τη στιγμή βρίσκεται στα πρώτα του βήματα. Τώρα, τι είναι αυτό το φεστιβάλ? Όσον αφορά τα διαδικαστικά, χωρίζεται σε τρεις κύριες φάσεις. Η πρώτη φάση είναι η συλλογή των δηλώσεων συμμετοχής. Η περίοδος κατά την οποία κάποιος ενδιαφερόμενος μπορεί να δηλώσει συμμετοχή στο φεστιβάλ είναι μέχρι και την 25η Αυγούστου. Όλες οι φόρμες και τα δικαιολογητικά που κάποιος χρειάζεται για να στείλει τη συμμετοχή του βρίσκονται στην ιστοσελίδα του φεστιβάλ, www.festivalstereas.gr. Εκεί υπάρχουν όλες οι απαραίτητες πληροφορίες για τον τρόπο καθώς και τη διεύθυνση αποστολής και επίσης τηλέφωνα επικοινωνίας τόσο με ανθρώπους εδώ στο Δήμο όσο και με τη Free Voice Records. Περιμένουμε με μεγάλο ενδιαφέρον τις συμμετοχές κάθε δημιουργού από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Το φεστιβάλ γίνεται στη Στερεά Ελλάδα, γίνεται στη Στυλίδα, αλλά είναι πανελλήνιο και είναι ανοιχτό για συμμετοχές από όλη την Ελλάδα. Σε δεύτερη φάση, μετά την 25η Αυγούστου, εφόσον ολοκληρωθούν οι δηλώσεις συμμετοχής, οι φάκελοι θα ανοιχτούν ενώπιον πενταμελούς επιτροπής, η οποία θα καταλήξει στα 36 επικρατέστερα τραγούδια. Στη συνέχεια, οι 36 επικρατέστεροι θα περάσουν από ακρόαση από την επιτροπή, ζωντανά δηλαδή, και έτσι στον τελικό θα καταλήξουν 12 τραγούδια. Σε αυτή τη φάση, κύριο κριτήριο είναι η άρτη εκτέλεση των τραγουδιών. Την ημέρα του τελικού, η οποία θα καθοριστεί ανάλογα με τον όγκο συμμετοχής και ελπίζουμε, ευελπιστούμε να είναι η 1η Οκτώβρη, που είναι και η μέρα της μουσικής, οι 12 επικρατέστεροι θα παρουσιάσουν τα τραγούδια τους ανοιχτά στο κοινό και ενώπιον τριμελούς επιτροπής, η οποία θα αποτελείται από προσωπικότητες του χώρου. Μετά το τέλος της διαδικασίας, η επιτροπή θα ανακοινώσει το νικητήριο τραγούδι. Οι νικητές του φεστιβάλ θα κερδίσουν την κυκλοφορία του προσωπικού τους δίσκου εντελώς δωρεάν από τη Free Voice Records και όλα ό,τι είναι απαραίτητο για να βγει ένας δίσκος, ηχογραφήσεις κτλ. Επιπλέον, την ημέρα του τελικού, από το πρωί στην πόλη της Στυλίδας θα πραγματοποιηθούν διάφορα events, καλλιτεχνικά δρόμενα, όπως μουσική, θέατρο, εκθέσεις φωτογραφίας και άλλα πράγματα τα οποία θα ανακοινωθούν σύντομα. Είχαμε μάλιστα και μια ενδιαφέρον συζήτηση πριν γι' αυτό. Κλείνοντας, να ευχαριστήσω όλους τους ραδιοφωνικούς σταθμούς, τα περιοδικά, τα sites και γενικότερα όλα τα ΜΜΕ ανά την Ελλάδα, τα οποία υποστηρίζουν το φεστιβάλ και μας έχουν στηρίξει με πάρα πολύ αγάπη, όντας χορηγή επικοινωνίας. Σας ευχαριστώ πολύ. Να πούμε και ένα μυστικό. Ένα μυστικό. Ένα μυστικό της σχέσης μας. Ναι. Όταν ήρθατε και σας τυράνισα τόσες ώρες μέχρι να πω το ναι. Πάρα πολλές ώρες. Πόση ώρα σας τυράνισα για να σας πω το ναι? 7 λεπτά. 7 λεπτά. Εντάξει. Από την αρχή μου κάνατε την καλύτερη εντύπωση εσύ και η συνεργάτητά σας.
Είσαστε πολύ σοβαροί, πολύ εμπεριστατωμένοι σε αυτό που θέλατε και πραγματικά αρπάξαμε την ευκαιρία, γιατί πρόκειται περί ευκαιρίας, εδώ στο μέσο της Ελλάδας, στη Στυλίδα. Ελπίζω και εύχομαι να έχουμε μεγάλη συμμετοχή και να γίνει θεσμός. Αυτό θα ήταν και για μας κάτι πολύ ωραίο και γενικά και εμείς εξ αρχής, όταν σκεφτήκαμε να απευθυνθούμε εδώ στο Δήμο Στυλίδας, είδαμε ότι είναι ένας Δήμος ο οποίος παλεύει για τον τόπο του, αγαπάει τον τόπο του και πιστεύουμε και εμείς ότι αυτό από μόνο του είναι αρκετό για μια καλή συνεργασία και μια καλή σχέση. Και έχουμε και το πλεονέκτημα, το πρόκριμα ότι είμαστε στη μέση της Ελλάδος. Άρα κάτι τέτοιο που αφορά στο Πανελλήνιο έπρεπε να γίνει στη μέση. Ευχαριστώ πολύ.